στην Κορσική τις καταιγίδες συνοδεύουν άνεμοι που φτάνουν ακόμα και τα 220 χιλιόμετρα την ώρα. Τρεις νεκροί και ανυπολόγιστες ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός. Το Παρίσι και η Μασαλία ταλανίζονται από τις εκτεταμένες πλημμύρες με σταθμούς του μετρό να γίνονται απροσπέλαστοι. Στην Ιταλία μεγάλες δασικές πυρκαγιές διαδέχθηκαν τις πλημμύρες που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Στην Παντελερία της Ιταλίας οι αρχές προχωρούν σε εκενώσεις κατοικημένων περιοχών ανάμεσα σε αυτούς που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και ο σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι. Στη Μεγάλη Βρετανία αποτυπώνεται σε κάμερα ασφαλείας άνθρωπος που αναγκάζεται να κλέψει νερό από τον γείτονά του μετά την παρατεταμένη ξηρασία που έπληξε τη χώρα. Οι επιστήμονες μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη, τα οποία είναι τα πρώτα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης και σημαίνουν συναγερμό για την επικείμενη αποσταθεροποίηση του κλίματος. Δεν είχαμε δει ποτέ 40 βαθμούς θερμοκρασία στο Λονδίνο. Δεν είχαμε δει ποτέ 40 βαθμούς στη Σιβηρία και πάνω από 40 στο Βόρειο Καναδά. Δεν είχαμε δει δασικές πυρκαγιές στην Τούντρα και στη Σιβηρία. Στις εικόνες από ντρόουν καταγράφεται η κατάσταση του Πορταϊκού ποταμού παραπόταμου του Πηνιού όπως είναι τώρα, το οποίο είναι ερημικό χωρίς σταγόνα νερό. Η κλιματική αλλαγή έχει έλθει στην περιοχή μας. Βλέπουμε ποτάμια να στερεύουν, πηγές να μην μπορούν να ανταποκριθούν στη ροή του νερού. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι πιθανό τα επόμενα χρόνια να δούμε στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις και τροπικές νύχτες, δηλαδή νύχτες με θερμοκρασίες ημέρας. Αυτό είναι αποτέλεσμα της αστικής θερμικής νησίδας, δηλαδή της συσσόρευσης θερμότητας που έχουμε από τα κτίρια, από την άσφαλτο, αυτό που αποτελεί μια πόλη, και έχουν σαν αποτέλεσμα επίσης να δημιουργούν αυτό το φαινόμενο της τροπικής νύχτας, όπως λέμε. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την κλιματική αλλαγή, βρισκόμαστε στην κλιματική κρίση και αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, όσο περισσότερο διαταράσσουμε το κλίμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η κίνδυνη για την κοινωνία και το περιβάλλον μας.